Κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον κύριε, για αυτό το θέμα. Έχει ανακοινωθεί αρμόδιο. Για ποιο θέμα δεν υπάρχει το για τον ανασχηματισμό. Α, κανένα. Όχι. Κανένα έχει, ενδιαφέρον. Όχι, έχει ανακοινωθεί επισήμω από το Μέγαρο Μαξίμου ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ανασχηματισμού. Τελεία και πάυλα. Υπάρχει όμω θέμα διορθωτικών κινήσεων. Δεν υπάρχει κανένα απολύτω. Αυτό το ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης. Θέλω να μείνω στι επίσημε δηλώσει. Mm -hmm. Ξέρετε ότι ο ανασχηματισμό είναι προνόμιο επίσημη αποκλειστικά. Δήλωση, επίσημες δηλώσει έχουμε του κυρίου Γεραπετρίτη τη Δευτέρα και του κυρίου Πέτσα που το διέψευσε. Μετά έχουμε τα όσα πρωθυπουργός. είπε ο Πρωθυπουργό στο Ισραήλ στου συναδέλφου μα και του κύκλου του Μεγάλου Μαξίμου. Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργό θα είπε, δεν τα είπαμε εμεί. Θα, θα σα επαναλάβω. Μάλιστα. Αρμόδιο, υπεύθυνο για να κάνει ανασχηματισμό είναι αποκλειστικά και μόνο ένα. Προβλέπετε ανασχηματισμό μέσα στο καλοκαίρι, εσείς είναι αποκλειστική αρμοδιότητα το του Πρωθυπουργού ο ανασχηματισμός. Να εμείς. Ανακοινώθηκε ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα ανασχηματισμού, αλλά δεν υπάρχει ανασχηματισμός. Υπάρχει θέμα εκλογών, μήπως. Υπάρχει θέμα εκλογών. Επίσης έχει κατηγορηματικά διαψευστεί ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα εκλογών. Αυτά δεν, τα δεν κατηγορηματικά είναι που φοβόμαστε. Γιατί τα φοβόσαστε, γιατί δεν δέχεστε. Γιατί ε, και, ότι... και σε όλε τι προηγούμενε εκλογικέ αναμετρήσει κατηγορηματικά όχι έλεγα. Ε, ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο τότε δεν έχει και νόημα Πιο ευνοϊκή συγκυρία θα βρει η κυβέρνηση να κάνει εκλογέ, κύριε Θεοδωρή. Ακούστε. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει. Ε, δεν μπορεί να πηγαίνει τέσσερα ναι. χρόνια έτσι δημοσιογραφικά. Να σα απαντήσω. Ναι, να το συμπληρώσω. Οι δημοσιογραφίε είναι καλέ για την κυβέρνηση, προφανώ. Α τέσσερα χρόνια έτσι θα πηγαίνει τι δημοσιογραφίε. Θα σα πω. Μάλιστα. Θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρό ατού την αξιοπιστία του Πρωθυπουργού και την αποτελεσματικότητά του, η οποία ελέγχθηκε από του πολίτε όχι στην προεκλογική περίοδο που του έδωσαν την ισχυρή εντολή, αλλά και αυτόν τον πρώτο χρόνο που αποδείχτηκε ότι είχε και το σχέδιο για το πώς θα πάει τη χώρα μπροστά και είχε και τα αντανακλαστικά να αντιδράσει με τον σωστό και αποτελεσματικό τρόπο σε δύο μείζονε κρίσεις, σε αυτή με το μεταναστευτικό και την ασύμμετρη απειλή στον Εύρο, mm -hmm. γιατί κακά ψέματα πίσω από όλη αυτήν την ιστορία ήταν η Τουρκία, και στην πολύ δύσκολη κρίση της πανδημίας του κορονοϊού. Yeah. Έχει λοιπόν ο ατού τον Πρωθυπουργό, ναι. ο οποίο συγκρινόμενο με τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, απέχει έτη φωτό. Πρώτο. Καλά, αλλάζουν ίσο. αυτά. Όλα αλλάζουν, αλλά αυτό είναι ισχυρά διαπιστωμένο αυτήν την περίοδο. Υπάρχει μια κυβέρνηση, η οποία εργάζεται πάρα πολύ σκληρά στη βάση του σχεδίου. Δεν υπάρχει ναι. αμφιβολία. Αλλά Είτε, ο κ. Ρωτήσατε... Τσίπρας μα είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να σκοπεύει να δραπετεύσει Τι αυτή να δραπετεύσει, τη, 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 τη φράση χρησιμοποίησε. Τον κατηγόρησε ότι έφερε την ύφεση πριν. Καν ε, έχουμε τον ε, τον κορονοϊό και όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι ενδεχομένως κύριος... να γίνει. Ακούστε με, ακούστε με. Ο κύριος, ο ο κύριος Τσιπράς προσπαθεί να παρηγορήσει τον εαυτό του με αυτό. Ο κύριος Τσιπράς δεν έχει βρει τα πατήματά του ως αρχηγός αξιωματική αντιπολίτευσης, Αναγνωρίζω ότι.